Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Σύμφωνα με την επιστολή λοιπόν που μας έστειλε ο Σπύρος Στρατούλης στις 11 Νοέμβρη, ναι, μέσα από τη φυλακή, καταγγέλει την ποινική του μεταχείριση και γνωστοποιεί ότι ξεκινάει απεργία πείνας. Ναι. Καταρχήν, σήμερα είναι η 8η ημέρα. Να δούμε, να μας πεις πώς είναι η κατάσταση της υγείας του. Αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Δεν είναι καλή η κατάσταση της υγείας του. Και σύμφωνα και με την άποψη του γιατρού, για τις πρώτες μέρες απεργίας πείνας είναι αρκετά επιβαρημένη η υγεία. Έχει χάσει πολλά κιλά, δηλαδή σήμερα είναι 9 κιλά κάτω από την αρχή. Ναι, ήδη από την πέμπτη μέρα νομίζω, ναι, που τον εξέτασε ο Δημήτρης Μπάμπαλης. Ναι, και έχει χάσει δηλαδή μεγάλο ποσοστό του σωματικού του βάρους, έχει ταχυκαρδία. Και θα δούμε τώρα. Να, θα βγει κάποια αγνωμάτευση του γιατρού, η οποία θα εξηγεί πάλι πώς είναι το ζήτημα. Ναι, θα τον ξαναέξετε. Είναι και ο γιατρός ιδιαίτερα ανήσυχος σχετικά με τον Στρατούλη, γιατί έχει κάνει και άλλες απεργίες στο παρελθόν. Επομένως, είχε ξαναγίνει μια απεργία τον Νοέμβρη του 2008, νομίζω. Ναι, ναι, ήταν έτσι μια ιστορική απεργία πείνας. Για τους φυλακισμένους αγωνιστές. Ήταν 5.000 κρατούμενοι. Ήταν ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία, ναι, που, ναι, αριθμούσαμε, ναι, ναι, χιλιάδες κρατούμενους σε ένα καθεστώς απεργίας πείνας. Και έτσι έγινε και ο Σπύρος Στρατούλης γνωστός εκτός των τυχών για την αγωνιστική του στάση. Δεν φοβήθηκε κάπως να μιλήσει αυτός δημόσια και για το πρόσωπό του. Και αυτά ίσως να τα πληρώνει και λίγο τώρα. Σαφώς. Και γι' αυτό είναι και επιβαρημένη και η υγεία, ναι, του, εφόσον υπήρξαν και προηγούμενες απεργίες. Και εγώ όπως γνωρίζω, σίγουρα ένας γιατρός θα μπορούσε να μας τα πει καλύτερα. Ναι. Όταν βρίσκεσαι και 22 χρόνια μέσα στη φυλακή και έχεις ξαναπεράσει από αυτό το έσχατο μέσο αγώνα, κάθε φορά, ναι, δημιουργείται ένα προηγούμενο αναπανόρθωτο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος Στρατούλης βρίσκεται στη φυλακή από το 1992. Ναι. Και από το 2010 ξεκινούν να του χορηγούνται άδειες εξόδου. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Τι γίνεται στη συνέχεια? Στη συνέχεια, όσον αφορά το θέμα των αδειών, της λήψης και τη χρήση των αδειών από τη μεριά του, δεν προέκυψε κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρόλα τα αυτά, δημιουργήθηκε μια ποινική υπόθεση στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2012 με, ας πούμε, σχεδόν αποκλειστικό στήριγμα κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες. Για μας που είμαστε δικηγόροι, έχουμε ξαναδεί ότι τώρα πρόσφατα δημιουργείται αυτό πολύ συχνά, να έχουμε τεράστιες, ογκοδέστατες δικογραφίες με κατηγορούμενους για τον οποίο η συμμετοχή, η δράση, η υποτιθέμενη αδικηματική του συμπεριφορά να προκύπτει μονάχα από κάποιες αξιολογήσεις τηλεφώνων. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και τον νομικό κόσμο και όχι μόνο στην περίπτωση του Σπύρου. Αλλά εδώ συμβαίνει και το εξής παράδοξο. Αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες και σύμφωνα με τη δική μου κρίση δεν μπορούν να εξάγουν κάτι ύποπτο, κάτι αξιόπινο από τη μεριά του Στρατούλη. Όμως δόθηκε μια μετάφραση και σε αυτή τη συνομιλία που είχε κάποια στιγμή και κάποιοι τρίτοι για λογαριασμό του, όπως και για άλλα άτομα τα οποία βρέθηκαν εμπλεκόμενοι, και κλείθηκαν 8 μήνες μετά την αυτόφορη διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, όπως σας προανέφερα, προκειμένου να απολογηθεί. Θεωρώ πως το γεγονός ότι ο ανακριτής τον άφησε ελεύθερο, χωρίς περιοριστικούς όρους, ελεύθερο σε εισαγωγικά δηλαδή. Τι σημαίνει τον άφησε ελεύθερο? Ορίστε. Τι σημαίνει τον άφησε ελεύθερο ο ανακριτής? Τον άφησε ελεύθερο σημαίνει ότι δεν του επέβαλε προσωρινή κράτηση. Ότι δεν θεωρεί ότι για αυτή την υπόθεση θα πρέπει να κρατηθεί. Είναι ουτοπικό λίγο και παράδοξο ακούγεται στους ακροατές σας το πως ένας κρατούμενος 22 ετών μπορεί να προφυλακιστεί. Ναι. Αλλά αυτό το γεγονός συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή όταν ένας ανακριτής
μια αρχή διαπιστώνει πως υπάρχουν και σοβαρές ενδείξεις ενοχής και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ύποπτος φυγής, να τελέσει και άλλα δικήματα σαν αυτά για τα οποία κατηγορείται, θα του επιβάλλει μια προσωρινή κράτηση. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ανακριτής να γνωρίζει πότε θα αποφυλακιστεί ο Στρατούλης. Θα μπορούσε κάλλιστα να αποφυλακιστεί ένα μήνα αργότερα από την ημέρα που υπολογήθηκε. Ναι, και να θεωρούσε πως γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να τον κρατήσει πάλι. Άλλο βέβαια το γεγονός ότι ο Στρατούλης ούτως ή άλλως δεν ήταν στον χρόνο να αποφυλακιστεί. Παρόλα τα αυτά, όταν έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με τη δικαστηριακή πρακτική, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάδικος, φαίνεται ότι έχει κάποιο ποινικό παρελθόν. Και όμως δεν του επιβάλλουμε έτσι, ένα δικονομικό καταναγκασμό σκληρό όπως είναι μια προσωρινή κράτηση. Και αυτό αποκαλύπτει το πόσο αυτός ο ισχυρισμός που σας κατέθεσα προηγουμένως είναι σωστός. Ακριβώς. Ότι ο Στρατούλης δεν θα μπορούσε να έχει τόσες σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του με απλά τηλέφωνα, τα οποία μεταφράζονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο ως γνωστά από τη μεριά των αρχών. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα άρθρο, το 55, νομίζω, το οποίο ξετάβουν και τι γίνεται. Αυτό είναι το ζήτημα αυτής της υπόθεσης του Στρατούλη. Γιατί από τη μία έχουμε αυτό το ότι λέμε ότι θα πρέπει να απαλλαγεί με ένα βούλευμα του Συμβουλίου, προκειμένου να μην αναγκαστεί να είναι όμηρος μιας κατάστασης μέχρι να φτάσει στο κροατήριο για να δικαστεί. Δηλαδή τώρα ζητάει να γίνει αυτό, τώρα να ελευθερωθεί από αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο είναι το άρθρο 55 του χρονικού κώδικα που έχει να κάνει με το θέμα της φυλακής εδώ. Με το θέμα το πώς εφαρμόζεται το άρθρο 55. Αυτό το άρθρο 55, το περιβόητο άρθρο, το οποίο δεν έχει ταλαιπωρήσει όχι μόνο το Στρατούλη και άλλους κρατούμενους για πολλά χρόνια, λέει το εξής μεταξύ άλλων. Ότι κάθε φορά που χορηγείται άδεια θα πρέπει να εξεταστεί αν εκκρεμεί κάποιο κακούργημα σε βάρος αυτού που θέλει να του χορηγηθεί. Μονάχα αυτός ο λόγος εκτιμάται από τις διοικήσεις των φυλακών ότι είναι τυπική προϋπόθεση που απαγορεύει να εξετάσει η διοίκηση το αν δικαιούται κάποιος άδεια ή όχι. Ναι. Ενώ δηλαδή ο Στρατούλης έπαιρνε 2 χρόνια άδειες, όπως είπατε και εσείς, από το 10 ως το 12 και είχε κάνει καλή χρήση αυτών, και περνάει από τον ανακριτή και δεν τον προφυλακίζει, άρα σημαίνει ότι δεν τον θεωρεί και ύποπτο φυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, βλέπουμε ότι με ένα αυτοματοποιημένο τρόπο έρχεται το άρθρο 55 και υπογορεύει στο Στρατούλη κάθε επόμενη χορήγηση άδειας. Δηλαδή από τον Μάρτιο από τον Απρίλιο του 2013 που μας πέρασε, δηλαδή το μήνα, έχουν σταματήσει οι άδειες. Ναι. Όμως δεν έχει γίνει δίκη ακόμα, δεν έχει παραπευθεί σε δίκη. Και δεν θα γίνει σύντομα, είναι βέβαιο. Ναι. Γιατί μια δικογραφία με 59 κατηγορούμενους, ο κάθε από αυτούς έχει και δικαιώματα και δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να έχει κάποια κολλήματα ή ακόμη και να οριστεί σύντομα η δίκη, δεν γνωρίζουμε αν θα περωθεί σύντομα η δίκη αυτή. Θα αναγκάσουν και το Στρατούλη να περιμένει κάτι, το οποίο... κατά την άποψή μου μπορεί να πάρει πολλά χρόνια ακόμη. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα μηνών προκειμένου να υποχωρήσει και να κάνει λίγη υπομονή ακόμη. Δυστυχώς, βέβαια, σαφώς. Είναι ανεπανόρθωτο του να δεχτεί από εδώ και πέρα να αναμένει. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν να συμβαίνει τώρα είναι ότι προφανώς και μέσα στα πλαίσια του τελευταίου δόγματος των δύο άκρων, το κράτος προσπαθεί να καταστήλει άτομα που έχουν μια κινηματική δράση και μια... και πολλές οργανώσεις βαφτίζονται τρομοκρατικές. Αυτό ναι, είναι έτσι. Ένα κεφάλαιο. Μαζί με τις εγκληματικές είναι και τρομοκρατικές οργανώσεις. Ναι, ναι, ναι. Γενικά είμαστε σε αυτή την περίοδο που η καταστολή ενισχύεται πολύ πολύ έντονα. Το γνωρίζουμε όλοι, το βιώνουμε. Και το θέμα της κατηγορίας εγκληματική οργάνωση ή τρομοκρατική οργάνωση δημιουργεί ένα προηγούμενο πολύ επικίνδυνο, το αν θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συναστουργία κάποιων ανθρώπων που μπορεί να πράττουν φυσικά εγκλήματα σημαίνει ότι κάλλιστα είναι και οργάνωση.
Γιατί μια οργάνωση, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματική ή τρομοκρατική, έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να δοθεί ως τέτοια. Ακριβώς. Και κινδυνεύει να δεχτεί μια ποινή, να υποστεί μια ποινή 10 ετών μονάχα γιατί βρίσκεσαι ενταγμένο σε μια συναστρογική δράση, ναι, η οποία έχει, όπως λέει ο νόμος, μια δομή, μια διάρκεια, αποτελείται από πολλά πρόσωπα. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές στην προδικασία να χρησιμοποιείται αυτή η κατηγορία των οργανώσεων, ναι, γιατί έτσι βοηθάει τις αρχές να συλλογικοποιήσουν την ευθύνη. Είδαμε και τώρα τελευταία ότι υποτίθεται ότι εξαρθρώθηκε η Χρυσή Αυγή. Ναι. Και μαθαίνουμε αμέσως και για την εγκληματική οργάνωση σε εισαγωγικά τις φυσκουριές. Ναι, αυτό και ήταν. Και κάπως έτσι είχε βαφτιστεί η εγκληματική οργάνωση και τα στέκια της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Θα πρέπει να θέσουμε ξανά στο δημόσια, mm-hmm, το ζήτημα του τρομονόμου, όπως αυτό το λέγαμε από το 2001, όπως θεσπίστηκε. Το ότι πόσο επικίνδυνο ήταν, το βλέπουμε τώρα ζωντανά να πραγματώνεται, ναι, 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 αυτό. Έχουν και άνθρωποι σε ποινικές δικογραφίες και τώρα σε πολιτικές δικογραφίες, είναι αναγκασμένοι να αποδείξουν οι ίδιοι ότι δεν έχουν καμία συμμετοχή. Το ότι υπάρχει μια οργάνωση, υποτιθέμενη οργάνωση, η οποία ενεργεί από κοινού, mm, και έχει τα μέλη της τα οποία λειτουργούν προς όφελος της οργάνωσης, σημαίνει τι στην πράξη? Ότι ακόμη και αν κάποιος κατηγορούμενος δεν αποδειχτεί ότι έπραξε ένα φυσικό έγκλημα, πέταξε μία πέτρα, χτύπησε έναν άνθρωπο, προκάλεσε μία έκρηξη, ας πούμε, λέω κάποια παραδείγματα, ναι, αν θεωρηθεί με κάποιο τρόπο ότι στηρίζει αυτές τις ενέργειες, ναι, γιατί είναι ενταγμένος σε μία συλλογικότητα που, ναι, τα κάνει, πάλι θα κληθεί να απολογηθεί στις αρχές, θα κληθεί να αποδείξει πως δεν είναι συμμέτοχος. Είναι τόσο αόριστη αυτή η κατηγορία, και αυτό έρχεται και αντισυνταγματικά να δημιουργήσει μια νέα εποχή στο ακριβώς χώρο της ποινικής. Ναι, είναι αυτό, είναι μια δηλαδή νέα εποχή. Είχαμε κάποιες αρχές του φιλελεύθερου δικαίου, οι οποίες έχουν εντυπωθεί στο Σύνταγμα, είναι θεμελιακές, mm-hmm, αρχές του Συντάγματος, η αρχή της ενοχής από την πράξη, έτσι, όχι η αρχή της ενοχής από τη σκέψη. Mm-hmm. Δεν τιμωρούμε το φρόνημα. Ακριβώς. Τιμωρούμε την πράξη του ενός. Αυτού έχει ατομική ευθύνη όποιος πράττει εγκλήματα. Mm-hmm. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να μπουν, ναι, μέσα, ναι, από ειδικούς νόμους που έρχονται και πολλές φορές ευρωπαϊκού προσανατολισμού, mm-hmm, και διεθνούς. Και έχουμε αυτό το σημείο να ποινικοποιείται το φρόνημα. Κάποτε είχαμε ότι η συνδικαλιστική δράση, η δράση υπέρ της ελευθερίας, η πολιτική δράση δεν θα μπορούσε ποτέ να θεμελιώσει ένα δίκημα έταξης, κρότησης, εγκληματική οργάνωση, και αυτή είναι η παράγραφος 8, πλέον έχει καταργηθεί. Όταν κάποτε υπήρχε μια μακρά συζήτηση το ότι αυτές οι κατηγορίες θα έρθουν και θα καπελώσουν κινηματικές συμπεριφορές, συλλογικές συμπεριφορές, πολιτικές συμπεριφορές, τέθηκε σαν ασπίδα αυτή η παράγραφος. Και αυτή η παράγραφος έχει πλέον καταργηθεί. Και βλέπουμε τα νέα πειράματα, όπως λέτε, των σκουριών, ναι, όπως, ναι, ναι, λέτε, ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε καινούργια, ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις αθώνονται οι άνθρωποι που... Σε πολλές περιπτώσεις. Και δεν το μαθαίνουν και ποτέ και έχουν ήδη στιγματιστεί. Και δεν είναι, αυτό, και, δεν είναι και αυτό το σημαντικό, δυστυχώς. Mm-hmm. Γιατί πλέον οι συνέπειες μιας δίκης επιβαρύνουν τους κατηγορούμενους, ναι, πριν τη δίκη τους. Πολλές, ναι, φορές οι δικαστές δεν μπορούν να διαπιστώσουν σε ένα χάος μιας ογκοδέστατης δικογραφίας με αόριστες αναφορές του αν κάποιος από αυτούς που είναι κατηγορούμενος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και ένοχος. Σαφώς. Επομένως, στο τέλος μπορεί ένας μεγάλος αριθμός κατηγορουμένων να θεώνεται, να παλάσσεται ή έστω και λόγω αμφιβολιών. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μπορούμε πάντα να κρίνουμε ότι κάποιοι τέλεσαν πράξεις με βάση μια απλή τηλεφωνική του συνομιλία που μπορεί να εκφράζει μια σκέψη, μια ιδέα ή να λέει κάτι το οποίο μπορεί και να συνέβη ή να ήθελε να συμβεί αλλά δεν συνέβη ποτέ. Mm-hmm.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά και, και με την ευκαιρία της υπόθεσης των σκουριών θα πρέπει να τεθούν δημοσίως και, να κρίνουμε λίγο ότι όσοι τουλάχιστον είμαστε και νομικοί έχουμε μια ευθύνη παραπάνω. Ναι, καλά το λες αυτό. Στην κοινωνική δικαιοσύνη να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Για πες μου λίγο, Κωνσταντίνα, γράφει ο Σπύρος Στρατούλης στην επιστολή του ότι οι κατηγορίες εις βάρος του είναι αστήριχτες και οι ενδείξεις ανύπαρκτες. Ναι. Μίλησε μου λίγο για το ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες και πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτή η στοχοποίηση τελικά. Οι κατηγορίες είναι συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, όπως αποδίδεται σε όλους όσους είναι μπλεκόμενοι. Αυτό είναι σε όλους, και στους 59, χωρίς να γίνεται κάποια διάκριση συγκρότησης ένταξης, από όσο βλέπω, τουλάχιστον προς το παρόν. Τώρα θα δούμε βέβαια το Συμβούλιο τι θα κρίνει γι' αυτό. Ναι. Εύχομαι να βάλει άλλη θέση. Και επίσης το δείγμα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης εναντίον δύο ατόμων. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ναι, που αφορά αυτόν. Και ενδείξεις δεν υπάρχουν. Τα δικήματα είναι αυτά. Υπάρχουν κάποια τηλέφωνα. Τα τηλεφωνήματα και τα λοιπά. Ναι, αξιολογούνται πως βρέθηκε σε ένα τόπο που συνέβησαν κάποια περιστατικά έξω από μια κατάληψη του αναρχικού χώρου της Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κρίθηκε ότι οδηγεί τον Στρατούλη σε κακούργημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη, όπως είπες και πριν, ότι ο Στρατούλης φαίνεται να είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα στοχοποίησης. Για ποιο λόγο νομίζεις? Πιστεύω ότι όπως και κάθε φυλακισμένος είναι πάντα ένας δυναμή υποπτός από τις αρχές. Και συγκεκριμένα ο Στρατούλης σαν πρόσωπο το οποίο δεν κρύβει, δεν κρύβει ποιος είναι και τι άποψη εκφράζει. Το ότι πάντοτε ανοιχτά έβαζε τον εαυτό του προς τα έξω ως εκφραστή ενός κινήματος μέσα στις φυλακές και δείχνοντας και τις σχέσεις του με το χώρο των αλληλέγγυων εκτός των τυχών, όσοι δηλαδή είχαν σχέσεις με τις φυλακές γιατί θέλαν να στήριξουν αγώνους φυλακισμένων, γιατί θέλαν να βοηθήσουν τους φυλακισμένους να ικανοποιήσουν κάποια αιτήματα που είχαν πάντοτε εδώ και χρόνια. Αυτά τα στοιχεία βοήθησαν σε εισαγωγικά τις αρχές να αποδείξουν πως ο Στρατούλης προφανώς έχει σχέση με ένα χώρο αναρχικό, και επειδή ο αναρχικός χώρος αυτός βαστίστηκε εγκληματική οργάνωση σε αυτήν την υπόθεση. Ακριβώς. Γιατί όχι να μην δεν ήταν και ο Στρατούλης ένας συνυπεύθυνος μιας κατάστασης που θεωρήθηκε εγκληματική? Αυτό είναι το ζήτημα, το ότι ο Στρατούλης έχει δείξει πολλές φορές την αγωνιστικότητά του και σε άλλες σημαντικές στιγμές στους αγώνες των φυλακισμένων. Πιστεύεις ότι θέλουν... Δει, δηλαδή και παλαιότερα, όπως και το 2008, όταν έχουμε δει και το 2007 και πολύ παλαιότερα που εγώ προσωπικά δεν είχα τότε την άποψη. Πιστεύω ότι αυτό πάντα κρίνεται σε βάρος. Και πιστεύεις ότι θέλουν να καταστήλουν αυτή τη δράση, γιατί έχει μια έντονη αγωνιστική δράση μες φυλακές, επειδή θέλει να προβάλλει τα θέματα των κρατουμένων και... Έτσι είναι, προφανώς είναι έτσι. Είναι θέμα αυτό, το ότι ένας φυλακισμένος που προσπαθεί να αναδείξει το πρόσωπο που έχει, να είναι και αυτό σε υποκείμενο, να εκφράσει ιδέες οι οποίες μπορεί κάποιες στιγμές να θεωρηθούν επικίνδυνες για όσους βρίσκουν τις φυλακές σαν ένα πεδίο καταστολής. Ακριβώς. Όταν οι φυλακές είναι πάντα γεμάτες με ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν τα ψυχοφάρμακα με τις σακούλες και πρέπει να είναι υποταγμένη και ήσυχη και ήρεμη προκειμένου να λειτουργήσει αυτό που λέγεται σωφρονιστικό σύστημα, όπως είναι στην Ελλάδα με πολλά εισαγωγικά σωφρονιστικό. Κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να σπάσει αυτό και να ανοίξει λίγο μια τρύπα στο τοίχο, να μιλήσει με την κοινωνία και να αναδείξει τα προβλήματα, αυτό προφανώς εκθέτει κάποιους. Εκθέτει... Και αυτοί κάποιοι προφανώς θα θέλουν να το σταματήσουν.
Γιατί τα προβλήματα των φυλακών είναι απερίγραπτα σκληρά. Ακριβώς. Εκτός από την απομόνωση που δέχεται ένας άνθρωπος στη θέση της φυσικής ελευθερίας που, ας πούμε, έχει μια νομική βάση, βλέπουμε ότι, ότι συνεχίζει να καταστέλλεται η συμπεριφορά του εντός των τυχών. Ακριβώς, θα πρέπει γιατί να είναι ήρεμος για να λειτουργήσει η διοίκηση καλά. Και χρειάζεται και μεγάλη δύναμη εκ μέρους του για να κάνει αυτόν τον αγώνα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και όταν συνήθως οι κρατούμενοι βρίσκονται εγκατελειμμένοι από ένα κοινωνικό κύκλο και από τις οικογένειές τους. Δύσκολα. Βλέπω, τουλάχιστον από δική μου εμπειρία, ότι λίγοι άνθρωποι μέσα στις φυλακές μπορούν να κρατήσουν δυνατές κοινωνικές σχέσεις με τους έξω. Οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη δική τους δύναμη να το κάνουν. Ακριβώς. Και όντως και οικονομικά εξαντλημένοι και περιθωριοποιημένοι. Και με ενοχικά συναισθήματα πολλές φορές. Θα πρέπει να τα σπάσουν όλα αυτά από μέσα τους για να μπορούν να αναδείξουν το εγώ τους. Ακριβώς, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι και σημαντικός αυτός ο αγώνας που δίνει ο Σπύρος Στρατούλης και θα θέλαμε να μας μιλήσει και ο ίδιος όταν μπορέσει. Το πρόσωπο της εγκληματίας θα πρέπει πάντα να είναι στο σκοτάδι. Ακριβώς. Για να είναι εγκληματίας. Αλλά στο κράτος δεν υπάρχουν μόνο τα φυσικά εγκλήματα, αυτά που θεωρούμε εμείς ότι είναι εγκλήματα, με την κοινωνική μας εκτίμηση. Υπάρχουν και άλλα εγκλήματα, τα οποία το κράτος τα θεσπίζει ως τέτοια και θέλει να τα βάζει ως έτσι. Και με το να περιθωριοποιήσει κάποιους ανθρώπους, θα οδηγήσει και τους υπόλοιπους στο φόβο να γίνουν σαν αυτούς. Αν ομοποιήσουμε το πρόσωπο του Στρατούλη, δεν θα έχουμε και εμείς φόβο να στηρίξουμε τους φυλακισμένους. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ και γενικά ο φόβος είναι ένα όπλο για αυτούς. Μας θέλουν φοβισμένους για να μην μπορούμε να αντιστεκόμαστε. Θα μου πεις ποια είναι τα αιτήματα του Σπύρου Στρατούλη. Ναι, λοιπόν, τα αιτήματα του είναι να απαλλαγεί με αρμόδιο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωτικών Θεσσαλονίκης, το οποίο δηλαδή, τι σημαίνει προφανώς αυτό? Είναι προς έκδοση. Αυτή την περίοδο περιμένουμε μια έκδοση βουλεύματος. Αυτό το βούλευμα ή θα κρίνει η παραπομπή το κατηγορουμένο στο ακροατήριο, επομένως αυτό συνεπάγεται για αυτόν μια πολυετή ομοιρία μέχρι το ακροατήριο, άρα θα έχει ένα εκρεμές κακούργημα ακόμη πάνω στις πλάτες του. Να. Ή θα κρίνει ίσως πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής ή σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του Στρατούλη και άλλων, βέβαια, έτσι. Δεν θέλω να διαχωριστείτε, γιατί υπάρχουν και άλλοι που σίγουρα έχουν το ίδιο πρόβλημα, αν όχι όλοι. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, εκεί θα ικανοποιηθεί το αίτημά του. Το βασικό του πρόβλημα είναι αυτό. Να βγάλει από τις πλάτες του ένα ζήτημα, ένα δίκημα το οποίο δεν τον αφορά. Δεν θα έπρεπε να είναι εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος. Αυτό όμως δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτό το αναμένουμε, αλλά δεν το ξέρουμε. Ναι. Ναι. Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει την παραπομπή όλων των κατηγορουμένων στο ακροατήριο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτό. Ναι. Τώρα το δεύτερο ζήτημα είναι να μπορεί να πάρει τις αδειές του πίσω. Αν θα μπορούσε να τεθεί ένα ζήτημα και στη φυλακή και στη διεύθυνση του Υπουργείου που ασχολείται με αυτό το θέμα της πολιτικής. Αν το άρθρο 55 δημιουργεί αυτό το παράδοξο που λέει το εξής, ότι παίρνω 2 χρόνια άδειες, μου τις κόβεται γιατί απλά είμαι κατηγορούμενος για κάτι για το οποίο απολογήθηκα και δεν κρατήθηκα ποτέ. Άρα δεν είμαι ύποπτος φυγής. Κρίθηκα γι' αυτό. Επομένως, 9 μέρες στους 2 μήνες που θα λάβω άδεια, ποιος ο λόγος και ποιος ο φόβος εξυπηρετείται με το να μην μου χορηγείται άδειες αφού με κρίνατε πως δεν είμαι ύποπτος φυγής? Είναι ένα απόλυτα λογικό αίτημα αυτό. Άρα είναι 2 αιτήματα. Είναι απαλλακτικό βούλευμα και εκ νέου χορήγηση αδειών. Όπως λάβανε κανονικά και προηγουμένως. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κατανοητά από τις αρχές. Ακριβώς. Θέλω απλά να περιμένω αν όντως θα το επιβεβαιώσουν, θα επικυρώσουν αυτό. Αυτών των ισχυρισμών. Πιστεύω όμως ότι το καταλαβαίνουν και οι φορείς της δικαιοσύνης αυτό. Μάλιστα. Και αυτό που επίσης να καλύψω και ένα ζήτημα είναι ότι το νέο σχέδιο του συμφωνιστικού κώδικα, το οποίο ήταν προς ψήφιση, δεν ξέρω πώς θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα,
Κάνει αναφορά σε αυτό το άρθρο 55 και κάνει μια διόρθωση. Κάνει αναφορά αναφέρει, για κατάργησή του ή για διόρθωση. Αναφέρει πως πλέον το άρθρο 55 δεν θα μιλάει μόνο για εκκρεμότητες βαθμού κακουργήματος, αλλά θα μιλάει και για εκκρεμότητες βαθμού κακουργήματος που δεν αποτελεί λογοκράτησης. Άρα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Αν αυτή τη στιγμή είχαν ψηφίσει αρμόδιοι το άρθρο 55 έτσι πως είναι στο νομοσχέδιο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα για το στρατουλί. Τουλάχιστον τη μεριά των αδειών. Το βούλευμα είναι άλλο θέμα. Ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο ή να μας μεταφέρεις κάτι που ο ίδιος θα ήθελε να μας πει? Υπάρχει κάτι άλλο? Πιστεύω ότι και ο ίδιος, αν έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σωματικά, θα ήταν καλύτερο να ακουστεί. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει αρκετή δύναμη να δείξει ότι συνεχίζει να τη στέκεται και πιστεύω ότι θα το κάνει. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίσουν όλοι, ότι δεν θα σταματήσει. Αυτό είναι που προκαλεί και ανησυχία παράλληλα. Σαφώς, ναι. Αλλά δείχνει και τη δύναμή του σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι, είναι ένας αγώνας εντός των τυχών αυτός για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ίδιων των κρατουμένων. Ναι, και δείχνει ότι μπορεί δραστικά να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ακριβώς. Να βγάλει λόγο. Εφόσον δεν ακούγεται, πρέπει να επιλέξει ένα τόσο εύχατο μέσο εναντίον του εαυτού του να στραφεί, προκειμένου να έχει και αυτός συμμετοχή. Δεν είναι αυτός παράγοντας όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία συνήθως διεξάγεται χωρίς παρουσία του κατηγορουμένου. Κάποτε στα συμβούλια καλούνταν και οι κατηγορούμενοι να μιλήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους. Πλέον με τους νέους νόμους όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Συρρυκνώνονται τα δικαιώματα. Δεν ακούγεται ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε, τον αφορά όλη αυτή την υπόθεση. Και αυτό είναι προβληματικό. Το ότι δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα της δικαστικής ακρόασης σε ένα τόσο σημαντικό βήμα που είναι το προδικαστικό αυτό στάδιο. Αυτό πότε έχει καταργηθεί? Νομίζω πέρυσι. Νομίζω. Α, πρόσφατα και αυτό. Καλά. Ναι. Σχετικά με τα συμβούλια. Μάλιστα, οπότε όλα έχουν φτάσει. Ένας άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση, ένας κρατούμενος, ένας έγκλειστος άνθρωπος καταφεύγει στο έσχατο μέσο που μπορεί να έχει να απεργία πείνας. Για να το αυτονόητο. Και δεν ζητάει κάτι παράλογο ή δεν ζητάει κάτι υπερβάλλον. Ζητάει κάτι αυτονόητο. Ακριβώς, δεν ζητάει να απελευθερωθεί, ζητάει τις αδειές του. Είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο το έτοιμο και είναι και πολύ λογικό και δεν νομίζω κάποιος να διαφωνήσει σε αυτό. Ακριβώς. Ας κοιτάξουν την υπόθεσή του έτσι πως πρέπει. Εντάξει, Κωνσταντίνα, εμείς είμαστε εδώ άμα θέλει και ο ίδιος να πει κάποια πράγματα. Θα ήταν καλό να μιλήσει και ο ίδιος. Όποτε αισθανθεί καλύτερα θα θέλαμε να... Να μας μιλήσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταφέρω. Ναι. Και να του μεταφέρεις από εμάς καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά για όλα. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.